Με ένα τυχερό στα χανιά να βλέπει τη ζωή του να αλλάζει μετά το τζόκερ που κέρδισε και τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, η Κρήτη φαίνεται ότι στην τελευταία κλήρωση του τζόκερ είχε έντα αφού και στο Ηράκλειο ένα τυχερό, στη δεύτερη κατηγορία, με πέντε δηλαδή νούμερα που κατάφερε να βρει, είδε το χριστουγεννιάτικο δώρο του να έρχεται νωρίτερα, αφού με ένα τυχερό δελτίο κέρδισε 100.000 ευρώ, με το νέο τζόκερ να μοιράζει πλέον πιο πολλά σε περισσότερου νικητέ στι κληρώσει του κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Στα πεντάρια. Δηλαδή, αυτοί που δεν έχουν τον τζόκερ θα κερδίζουν εγγυημένα από 100.000 ευρώ μέχρι 20 άτομα. Από εκεί και πάνω θα το μοιράζονται. Ο τυχερό Ηρακλειώτη έπαιξε το δελτίο σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην 25η Αυγούστου και μπορεί ακόμη να μην έχει εμφανιστεί, ωστόσο τα κέρδη του ήρθαν από το νέο Τζόκερ που πια σταθερά θα μοιράζει σε κάθε κλήρωση σε 20 τυχερού το ποσό των 100.000 ευρώ στον καθέναν από όσου καταφέρουν να μαντέψουν και να παίξουν του 5 τυχερού αριθμού, ακόμη και αν δεν έχουν βρει τον αριθμό Τζόκερ. Στη χλήρωση τη Χυριακή βρέθηκε στο πρακτορείο μα ένα που ο καημένο δεν είχε τον Τζόκερ. Οπότε κερδίζει 100.000 ευρώ. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα το δει το δελτίο του και θα εμφανιστεί. Το ανανεωμένο Τζόκερ έχει ήδη μοιράσει σε 10 νικητέ τη δεύτερη κατηγορία από 100.000 ευρώ στον καθένα. Συγκεκριμένα από την πρώτη κλήρωση του νέου παιχνιδιού έχουν αναδειχθεί τέσσερα τυχερά πεντάρια στην Αττική και από ένα στον Κρόκο Κοζάνη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, το Μεσολόγγι, τη Λάρνακα αλλά και το Ηράκλειο. Όσοι είναι συχνοί πελάτε παίζουν. Τώρα και με τα κέρδη που δίνουμε και όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα πάμε λίγο καλύτερα από τις αλλαγές του τυχερό παιχνίδι που έχουν γίνει, το νέο τζόκερ είναι ότι ως μίνιμουμ ποσό στην πρώτη κατηγορία από 600.000 έχει πλέον το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξέρω ανθρώπους που, ανθρώπους που έχουν κερδίσει πολλά λεφτά, ξέρω ανθρώπους που έχει αλλάξει η ζωή τους. Εν ώψη των εορτών, μάλιστα, και με δεδομένε τι αλλαγέ που εξασφαλίζουν μεγαλύτερα κέρδη, η συμμετοχή στι κληρώσει του Τζόκερ, όπω αναφέρουν οι πράκτορες έχει αυξηθεί, με όλο ένα και περισσότερου παίκτε να δοκιμάζουν την τύχη του με την προσδοκία να αλλάξουν την καθημερινότητά του ή και τη ζωή του. Τι γιορτέ δεν παίζει περισσότερο, παίρνει τα λαχεία του, παίρνει τα πρωτοχρονιάτικα, τα χριστουγεννιάτικα, όλα αυτά.